Κύριε Κονοφάγο, θέλω να ξεκινήσουμε ρωτώντας σας αν τα τελευταία 24 ώρα αναπτύσσεται μία καθυπερβολήν φιλολογία γύρω από το τι συμβαίνει στο οικόπεδο 10, το τεμάχιο 10 της Κυπριακής ΑΟΖ. Δεν θα έλεγα τη λέξη υπερβολή, διότι ξέρετε τι συμβαίνει. Ο κόσμος δεν ξέρει η αγορά πετρελαίου, η έρευνα και εκμετάλλευση πετρελαίου και υδρογονανθράκων, πώς ορίζεται ένα γιγαντιαίο κοίτασμα και πότε είναι και πότε δεν είναι. Mm-hmm. Και θα σας έλεγα η μη επίσημη κουβέντα που ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Κύπρου έθεσε στις απαντήσεις, λέγοντας ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα, δεν ξέρουμε πόσο μεγάλο είναι, αλλά σίγουρα μεγαλύτερο από 2,5-3 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Θα σας έλεγα 2,5-3 εκατομμύρια κυβικά πόδια, κύριε Σαχίνη, είναι 500 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμα πετρελαίου. 500 εκατομμύρια βαρέλια. Δηλαδή, θα σας έλεγα 5 φορές ο πρίνος ο ελληνικός. Και αυτό δείχνει το μέγεθος. Και δεν πρέπει να είναι ενήμερος ο κόσμος για το μέγεθος, διότι αυτό το βλέπουμε στις τουρκικές εφημερίδες κάθε μέρα. Το μέγεθος είναι που θα καθορίσει το ενδιαφέρον των εταιριών. Αν είναι μικρά, οι εταιρείες δεν θα μείνουν οι μεγάλες. Και έχουμε το εξής, αν δείτε το χάρτη, ναι. Υπάρχει ένας χάρτης που δεν έχει δημοσιευτεί ευρύτερα, αλλά εμείς λόγω του ότι η PGS το παρουσίασε σε μία ημερίδα στο Λονδίνο, βάλαμε το χάρτη του οικοπαίδου 10 της Exxon Mobil. Η Exxon Mobil, λοιπόν, οι δύο πρώτες γεωτρήσεις είναι στα μικρότερα, κύριε Σαχίνη. Πήρε τα δύο πολύ μικρότερα και τα τρύπησα. Mm-hmm. Και έχει αφήσει ένα θηρίο στη μέση, το οποίο είναι περίπου δύο φορές ή μια μισή φορά μεγαλύτερο από το κοίτασμα ΖΟΡ, το οποίο φαίνεται το μελετάει ακόμα για την επόμενη γεώτρηση. Αλλά ήδη, πρώτα-πρώτα, έγινε η γεώτρηση στην Δελφίνη, η οποία δεν πήγε καλά για τεχνικούς και ηλεκτρονικούς λόγους. Τα συστήματα δεν δουλέψαν καλά στο γεωτρύπανο, αλλά τέλος πάντων τα 20-30 μέτρα που τρυπηθήκαν υπήρξε φυσικό αέριο. Γι' αυτό και στην ανακοίνωσή της η Exxon Mobil είπε ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της Δελφίνης, παρότι θα σηκωθούμε να φύγουμε. Δηλαδή φύγαν από τη Δελφίνη, γιατί δεν μπορέσανε να εκτιμήσουν πόσο είναι και σκέφτονται να επανέλθουν, όπως ξέρετε, και αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι η Δελφίνη περιέχει φυσικό αέριο. Επίσης, είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι αυτές οι εταιρείες, όταν βρίσκουν κάτι μικρό για αυτές, δεν είναι χρηματιστηριακά ενδιαφέρον. Ο Νησιφόρος, όπως ξέρετε, βρέθηκε φυσικό αέριο. Ούτε καν ασχοληθήκαν οι εταιρείες. Σωστό. Μία παράγραφος πέρασε σε μερικά site για τον Νησιφόρο. Ξέρετε πόσο αέριο περιέχει ο Νησιφόρος? Περιέχει 10 χρόνια τις ανάγκες τις ενεργειακές της Κύπρου. 10 χρόνια. Επειδή βλέπω ότι η Κρήτη και η Κύπρος περίπου έχουν τις ίδιες ενεργειακές ανάγκες, δηλαδή ο Νησιφόρος, που τέλος πάντων τον αφήσαμε λες και δεν υπήρξε, είναι 10 φορές, 10 χρόνια οι ανάγκες ενεργειακές της Κρήτης. Δηλαδή η διάσταση είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τη διάσταση των στόχων αυτών. Μάλιστα, πείτε μου κάτι, ισχύει ότι στο Γλαύκο ο όγκος της δομής είναι περίπου ο μισός από το ΖΟΡ? Ναι, ένας παράγοντας είναι ότι ο Γλαύκος είναι περίπου σαν όγκος ο μισός. Δεν φτάνει όμως αυτό, πρέπει όταν τρυπηθεί ο όγκος αυτός να ξέρουμε το πάχος του αερίου που υπάρχει μέσα. Μπορεί να υπάρχουν μόλις 10 μέτρα, μπορεί να υπάρχουν 500 μέτρα. Σωστά. Φαίνεται
ότι ο Γλαύκος τελικά, το πάχος του φυσικού αερίου είναι αρκετά μεγάλο, γιατί όπως ξέρετε η γεώτρηση τελειώνει, κράτησε πολύ περισσότερο από ό,τι αναμενόταν. Σωστά. Που σημαίνει ότι το γεωτρύπανο συνέχισε να τρυπάει και να μετράει. Άρα ο Γλαύκος έχει τη δυνατότητα να έχει από 2-3 εκατομμύρια ελάχιστο, ίσως και μέχρι 7 θα σας έλεγα, είναι ένα οπωσδήποτε πιθανότατα γιγαντιαίο κοίτασμα. Βεβαίως, όταν λέμε γιγαντιαίο είναι το 1/7 του ΖΟΡ, γιατί το ΖΟΡ είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα της Μεσογείου αυτή τη στιγμή. Είναι υπεργιγαντιαίο, έχετε δίκιο. Και βεβαίως εγώ κρατώ αυτό που είπατε, ότι φαίνεται να έχουμε μια εικόνα 5 πριν να είναι στο Γλαύκο, αλλά ταυτόχρονα λέτε ότι την ίδια στιγμή εκεί που εσείς εικάζετε για την ώρα ότι τα πράγματα είναι ακόμη πιο σπουδαία, το γεωτρύπανο της ExxonMobil δεν έχει τρυπήσει. Ακριβώς. Είναι αυτή η διάσταση, αυτή είναι η μία διάσταση. Και η άλλη διάσταση που δεν έχει καθόλου δημοσιογραφικά εμφανιστεί είναι το εξής. Όταν βρείτε ένα κοίτασμα πετρελαίου, είναι πάρα πολύ εύκολο, εάν έχετε... αν δεν έχετε άλλα προβλήματα τεχνικά, να το εκμεταλλευτείτε, να το βάλετε σε ένα τάνκερ που είναι από πάνω και να το πάτε όπου θέλετε να το πουλήσετε στον κόσμο. Δυστυχώς το φυσικό αέριο, όπως ξέρετε, δεν αποθηκεύεται. Πρέπει να υγροποιηθεί για να αποθηκευτεί, και η υγροποίησή του θέλει τεράστια κεφάλαια και τεράστιο και πολύ μεγάλο χρόνο για να γίνουν οι εγκαταστάσεις. Άρα η λύση της συνεκμετάλλευσης με αγωγό, π.χ. 5 ή 6 ευρήματα φυσικού αερίου κοιτασμάτων να μπουν όλα μαζί σε ένα αγωγό προς Ευρώπη, είναι η συνήθις λύση που βλέπουμε στον κόλπο του Μεξικού ή αλλού στον κόσμο να γίνεται για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, τα οποία δεν μπορεί να αποθηκευτεί και πρέπει να βρεις αγορά. Η αγορά δεν υπάρχει στην Κύπρο, γιατί είναι ελάχιστη, είναι ένα τίποτα δυστυχώς οι ανάγκες της Κύπρου. Η Αίγυπτος ήδη είναι κορεσμένη, γιατί το ΖΟΡ εξασφάλισε φυσικό αέριο για την Αίγυπτο για 30 χρόνια. Οι αραβικές χώρες δεν χρειάζονται φυσικό αέριο, μόνο η Τουρκία έχει ανάγκη και γι' αυτό κινείται όπως βλέπετε, και η Ευρώπη έχει ανάγκη. Εκεί είμαστε από πλευράς εμπορικής. Καλά κάνετε και το αναφέρετε. Θέλω να μου πείτε, αν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν και έχουμε μια γιγαντιαία ανακάλυψη στο Γλαύκο και ενδεχομένως έρθουν και υπεργιγαντιαίες μετά, σε αυτά που δεν έχουν τρυπήσει, θεωρείτε ότι γίνονται ελκυστικά, επενδυτικά για να προχωρήσει ο αγωγός, ένα, και δύο, τι προϊονίζεται όλο αυτό για το τι θα συμβεί νοτίως της Κρήτης? Εδώ θέτεται ένα θέμα, δηλαδή υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να γίνει μια μονάδα μεγάλη υγροποίησης στην Κύπρο, ή να γίνει αγωγός, ή να περιμένουν, να γίνει ο αγωγός που θέλει δυστυχώς ακόμα μελέτη και να βρεθεί η χρηματοδότηση και να βρεθούν οι ιδιώτες επενδυτές και τα κράτη επενδυτές. Αυτό δυστυχώς θα πάρει χρόνο, άρα ίσως η λύση της υγροποίησης θα ήταν για τις μεγάλες εταιρείες πιο γρήγορα. Η μία λύση δηλαδή είναι να γίνει τρεις μεγάλες μονάδες στο Βασιλικό στην Κύπρο και να εγκροποιηθεί και να εξαχθεί είτε στην Άπο Ανατολή είτε στην Ευρώπη υπό τη μορφή υγροποιημένη. Αυτή είναι μια διάσταση για το τι πρόκειται να βρεθεί. Αλλά υπάρχει μια άλλη διάσταση, κύριε Σαχένη, την οποία δεν έχει βγει και μπορούμε να πούμε δύο λόγια. Είναι ότι ποια είναι η αξία του πράγματος που έχει βρεθεί. Αν μπείτε και δείτε στα συνέδρια τα τουρκικά των υδρογονανθράκων, θα δείτε το πρώτο πράγμα που συζητάνε οι Τούρκοι δεν είναι οι ποσότητες που, όπως λέει ο κύριος Καριώτης, είναι τι περιμένουμε σε χρήμα. Και να πούμε τώρα μια διάσταση αυτή τη στιγμή τι έχει βρεθεί στην Κύπρο. Έχει βρεθεί λοιπόν, μην το ξεχνάμε ότι έχει βρεθεί η Καλυψό,
Ναι. Η ανακοίνωση στην Αίγυπτο πριν μερικών εβδομάδων της ΕΝΗ ότι στην Καλυψό περιμένουμε από 5 μέχρι 8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, δηλαδή εάν πάρουμε λοιπόν την αξία της Καλυψός στην ακαθάριστη του φυσικού αερίου που υπολογίζει η ΕΝΗ κατά μέσο όρο είναι 45 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν πάρετε λοιπόν αυτή την αξία και βάλετε και το Γλαύκο που η ελάχιστη ποσότητα στο Γλαύκο πιθανόν να είναι 16 δισεκατομμύρια ευρώ και προσθέσετε και την Αφροδίτη της Κύπρου, θα δείτε ότι εκείνο που οι Τούρκοι συζητάνε και κοιμούνται κάθε μέρα με το νούμερο στο κρεβάτι τους είναι γύρω στα 60 δις ευρώ, κύριε Σαχίνη. Αυτά έχουν ήδη βρεθεί. Και να σας πω κάτι άλλο, ο χάρτης της PGS και των άλλων εταιριών της Spectrum δείχνει ότι υπάρχουν 10 στόχοι επιπλέον ZOR στην Κύπρο τα επόμενα 10 χρόνια. Μάλιστα. Άρα για να βλέπουμε καλά κάνετε εσείς μια τάξη μεγέθους και οικονομικά. Όλα ακριβώς. Αυτά τι προϊονίζονται παρακαλώ πολύ για την Κρήτη? Γιατί έχουμε πει πολλές φορές, το έχετε πει εσείς και άλλοι ειδικοί, η μορφολογία φαίνεται να έχει μια αντιστοιχία. Θα το πω έτσι απλοϊκά. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά... Να σας πω κάτι. Ναι. Εμένα με ανησυχεί ότι η Κρήτη δεν έχει στα χέρια της από μόνη της το θέμα. Δηλαδή ήμουνα στη Σικελία, η οποία η Σικελία είναι μέρος της Ιταλίας. Όπως και η Κρήτη μέρος της Ελλάδος. Mm. Η Σικελία λοιπόν διαχειρίζεται από μόνη της τον ορυχτό της Πλούτο. Θα σας έλεγα ότι το πρώτο πράγμα που μου είπανε, γιατί ήταν και Μαλτέζοι στην κουβέντα, είναι ότι πρώτο πράγμα είναι ο χρόνος. Εδώ τι βλέπουμε, από την ημερομηνία αίτησης της Exxon Mobil και της Total κοντεύουν 2 χρόνια, κύριε Σαχίνη. 2 χρόνια. Τη στιγμή που η Σικελία δίνει σε 3 μήνες. 2 χρόνια. Και τι γίνεται, έχουμε νέους ανθρώπους του Υπουργείου που δεν γνωρίζουμε την πείρα τους στο περιβάλλον και περιμένουμε τώρα εδώ και μήνες και κανείς δεν ρωτάει πόσες δεκάδες χρόνια εμπειρία έχουν αυτοί οι κύριοι στην έρευνα και εκμετάλλευση για να εξετάσουν την Exxon Mobil και την Total. Έτσι, κανείς δεν μας το λέει. Και κάθονται στα συρτάρια και στους διαδρόμους η αίτηση της Exxon Mobil και της Total περιμένοντας τη έγκριση της μελέτης περιβάλλοντος. Αυτή είναι η κατάσταση και δεν έχουμε φτάσει στο ελεκτικό συνέδριο που θέλει 2 μήνες και δεν έχουμε φτάσει στη Βουλή που δεν πιθανόν να θέλει 3 μήνες. Άρα πάμε μετά τις εκλογές ή κάπου στο τέλος του χρόνου, αν δεν φύγουν οι εταιρείες, κύριε Σαχίνη. Αυτή είναι η κατάσταση. Ξαναφέρετε το θέμα του χρόνου και καλά κάνετε. Πείτε μου τι αίσθηση έχετε νοτίως της Κρήτης ότι μπορεί να συμβαίνει. Κοιτάξτε, ήδη έχουμε τη χαρτογράφηση, ήδη η δουλειά που γίνεται και έχει γίνει και στη Μάλτα. Στη Μάλτα έγιναν οι ανακοινώσεις τελευταία της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και υπήρχαν πάρα πολλές μεγάλες εταιρείες εκεί παρούσες. Ήδη επιβεβαιώνονται οι στόχοι που υπάρχουν, είναι τύπου ZOR. Στην Κρήτη βλέπουμε ότι υπάρχουν 16 στόχοι, 10 στόχοι είναι μέσα στις περιοχές οι οποίοι έχουν η μονογραφή συμβάσεις της Exxon Mobil και την Total. Όπως ξέρετε οι συμβάσεις έχουν μονογραφεί στο καλοκαίρι, νομίζω ήταν Αύγουστος ή Ιούλιος μήνας ήδη έχουν μονογραφηθεί οι συμβάσεις αυτές. Άρα αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι υπάρχουν 10 στόχοι των εταιριών αυτών, οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ περισσότερες μόλις γίνουν τα επιπλέον σεισμικά των εταιριών αυτών, γιατί οι εταιρείες μόλις και κατοχυρωθεί η σύμβαση εντός 3 μηνών αρχίζουν τα δικά τους σεισμικά. Και αυτό για να γίνει όμως πρέπει να επικυρωθούν οι συμβάσεις ώστε να δούμε τελικά πώς είναι οι στόχοι. Και θα σας έλεγα εδώ είναι πάρα πολύ πιο δύσκολη η υπόθεση της Κρήτης, διότι δεν έχουμε 1500 μέτρα όπως είναι στο Γλαύκο, 1500 μέτρα βάθος, έχουμε το πάνω από το διπλάσιο θαλάσσιο βάθος, που σημαίνει πάνω από το διπλάσιο κόστος, πάνω από το διπλάσιο επίσης χρόνο, άρα πρέπει, είναι μια δύσκολη υπόθεση που νομίζω ότι
πρέπει όλοι να ενδιαφερθούμε ώστε να προχωρήσει, αν θέλουμε να σώσουμε τη χώρα οικονομικά κάποια στιγμή, κύριε Σαχίνη. Άρα ο χρόνος εδώ μετράει τρεις φορές η καθυστέρηση, του λέτε. Δεν είναι το ίδιο. Πείτε μου σας παρακαλώ, κύριε Κονοφάγο, η αίσθηση που έχετε από τη, θα το πω έτσι, από τη διεθνή αγορά για την Ανατολική Μεσόγειο και τις περιοχές που μας ενδιαφέρουν, Κυπριακή, ως Κρήτη κτλ. Είναι πια αυτή τη στιγμή, το παρακολουθούν σοβαρά ή παίζουν μαζί μας? Εγώ οφείλω να σας ρωτήσω. Όχι, νομίζω το παρακολουθούν σοβαρά, αλλά ξέρετε, όλα θα εξαρτηθούν από τι θα βρεθεί και το μέγεθος που θα βρεθεί. Γιατί δυστυχώς το μέγεθος των επενδύσεων, είτε αυτό είναι ανακάλυψης, είτε εκμετάλλευσης, είτε υγροποίησης, δυστυχώς είναι δεκάδες δισεκατομμύρια και φτάνει, θα σας έλεγα, κάποια στιγμή θα φτάσει στο 100 και 200 δις σε διάσταση 15 ετών. Άρα τα κεφάλαια είναι πάρα πολύ μεγάλα. Οι εταιρείες έχουν την ευκαιρία να πάνε αλλού, κύριε Σαχίνη. Εάν δεν ανακαλύψουμε πολύ μεγάλους στόχους πρώτα και μεγάλες ανακαλύψεις δεύτερον, οι εταιρείες θα πάνε αλλού. Άρα στόχος μας είναι, και νομίζω αυτό τον αγώνα κάνουμε μαζί σας από το 2011 και είναι να πρώτα να εντοπίσουμε μεγάλους στόχους. Αυτό ευτυχώς επετεύχθη. Και είδατε ότι εκεί που όλοι λέγανε τι αρλούμπες λέτε, αυτό μας λέγανε τι υπερβολές λέτε για την Κρήτη, ήρθαν οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου. Και οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου δεν έχουν, και μας το είπαν στο συνέδριο, τώρα μάλιστα θα γίνει και ένα συνέδριο πάνω σε ένα πλωτό σύστημα στον Πειραιά, που είναι της Mare Forum. Εκεί θα δείτε ότι οι εταιρείες ετοιμάζονται να πούν ότι εμείς δεν ερχόμαστε στην Ελλάδα να βρούμε κάτι μικρό. Δεν μας ενδιαφέρει κάτι μικρό, αυτό λένε, κύριε Σαχίνη. Μας ενδιαφέρει να βρούμε κάτι μεγάλο. Και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος ο ελληνικός. Δεν μου λέτε, παίζει η ελληνική κολλησιεργία, το λέω γενικά, να μην είναι γραφειοκρατικού τύπου, αλλά να είναι αμιγός πολιτική? Κοιτάξτε, βεβαίως είναι πολιτική. Κύριε Σαχίνη, όλοι μας ζούμε τώρα τα τελευταία 20 χρόνια και βολεμένοι με εισαγωγές. Εγώ ξέρω και έχω φίλους που κάνουν εισαγωγές, είτε πολλοί φίλους και υδρογονανθράκων. Και σας λέω το εξής, η εξυπηρέτησή τους είναι πάρα πολύ γρήγορη. Υπάρχει το σύστημα λοιπόν το οποίο έχει συνηθίσει. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο εδώ. Και πανάκριβο, σε σχέση με αυτό που θα βγάζαμε αν είχαμε. Κοιτάξτε, ήδη κοιτάξτε, ο μέσος σήμερα κοιτούσα τη μέση τιμή εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Είναι 7 ακόμα τόσο. Τη στιγμή που συζητάμε, το φυσικό αέριο από Αμερική έρχεται με 2,5, στην Αλεξανδρούπολη θα έχετε τόσο περίπου, και στην Κύπρο και στην Αίγυπτο μιλάμε για 4 το πολύ δολάρια τα 1000 κυβικά πόδια εν σχέση με 7 που είναι εισαγωγή. Άρα ακριβοπληρώνουμε σαν λαός, όπως και άλλοι λαοί, το φυσικό αέριο που μας έρχεται από Τουρκία, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Έτσι. Άρα πρέπει να σκεφτούμε. Καλά, εγώ. Να καθόμαστε στους διαδρόμους, αυτό... να ταλαιπωρούμε τις συμβάσεις δικιάς μας, να σκεφτούμε ότι θα βγει δουλειά από τα παιδιά μας εδώ, θα βρουν δουλειά και θα βγει ντόπιο φυσικό αέριο, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Εσείς τόσο καλά... πιο κοντά είναι το ντόπιο, τόσο πιο φτηνό είναι. Εσείς καλά το θέτε για την Τουρκία, αλλά εγώ θα περιοριστώ και στους μεσάζοντες εισαγωγής που μια χαρά κονομάνε από αυτή τη διαφορά. Εγώ το κατάλαβα αυτό που λέτε. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας. Ναι. Δεν είναι. Και το ανοίγω, φεύγω λίγο από το επιστημονικό. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η Τουρκία προχωρά σε ναυτική άσκηση με την επωνυμία γαλάζια πατρίδα στην Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα, από 27 Φεβρουαρίου ως 8 Μαρτίου? Βεβαίως. Θα σας έλεγα είναι πάγια πολιτική, την οποία εμείς, λόγω του ότι έχουμε καταλήψει κάθε διάσταση διεκδίκησης της αποκλειστικής οικονομικής μας ζώνης, έχουμε αφαιθεί δηλαδή στο τι θέλει ο άλλος. Και αυτό νομίζω ότι οι Τούρκοι έχουν μια πάγια πολιτική, η οποία τελικά θα τους βγει οπωσδήποτε, έστω και να πάμε στα διεθνή δικαστήρια, θα τους βγει υπέρ τους με κάποιο τρόπο. Άρα πρέπει και εμείς να σκεφτούμε ότι δεν είναι μόνο να καθόμαστε να πολεμάμε υπέρ του περιβάλλοντος, πρέπει να πολεμάμε και υπέρ του ντόπιου
ορυχτού μας πλούτου, κύριε Σαχίνη. Και νομίζω ότι μπορούν να παντρευτούν. Δεν λέμε να γίνει άρτσι-βούρτσι και λουλάς. Ακριβώς. Και αυθαιρεσία το πολυεθνικό. Στην μάλιστα. Ευρωπαϊκή Ένωση, ας βάλουμε τους κατάλληλους ανθρώπους με πολύ σκληρό τρόπο να προστατεύσουν το περιβάλλον μας. Ας όμως βγάλουμε το δικό μας ορυχτό πλούτο και να μην προστατεύουμε τις εισαγωγές, κύριε Σαχίνη. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι. Ακούω και κάποιους λαλίστατους στην Ελλάδα. Λαλίστατους στην Ελλάδα. Συμβούλους όμως Ιρανικών πετρελαίων και φυσικού αερίου σε εκείνες τις χώρες. Έλληνες, για Έλληνες μιλάω. Εδώ κουνάνε το δάχτυλο. Είναι άλλη διάσταση αυτή. Πώς δεν είναι, σοβαρό. Στην Ελλάδα είναι ευαίσθητη, αλλά στο Ιράν πουλάνε υπηρεσίες για φυσικά αέρια και πετρελαία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κονοφάγο. Ευχαριστώ, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Γεια σας.